Θα αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα. Είναι κοντά μας ο κύριος Καραϊλίδης Χαράλαμπος, ο οποίος είναι πρόεδρος των ιδιωτικών σχολείων, αλλά και ο κύριος Νίκος Παυλάκος, ο οποίος είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι οι εβδομάδες, είναι οι μέρες που το ενδιαφέρον όλων των νοικοκυριών είναι στα παιδιά. Βγαίνουν οι βάσεις, τώρα τα παιδιά σε λίγες ημέρες αρχίζουν τα σχολεία. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Καραϊλίδη, και για τα ιδιωτικά σχολεία ο λόγος. Εσείς είδατε το χώρο σας τα τελευταία χρόνια με την οικονομική δυσχέρεια να πλήττεται και σε τι ποσοστό? Ανδιαφυσβήτητα η κρίση χτύπησε και τον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Τα περσινά στοιχεία δείχνουν ότι είχαμε μια απώλεια μαθητών 5%. Mm-hmm. Ευτυχώς τα φετινά στοιχεία, τα μέχρι τώρα στοιχεία, δείχνουν έναν επαναπατρισμό, να το πούμε, των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία. Ή τέλος πάντων θα κυμανθούμε σε λίγο ανώτερα επίπεδα από τον αριθμό των περσινών μας μαθητών. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάποιος θα περίμενε ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Αλλά ίσως είναι αυτό το στοιχείο ότι η ελληνική οικογένεια δίνει πάντα προτεραιότητα στην εκπαίδευση του παιδιού. Θα στερηθεί από ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και θα, για να πάει το παιδί σε ένα καλό σχολείο. Παρήλθαν οι εποχές, ξέρετε, που ο κάθε γονιός αγόραζε και ένα διαμέρισμα να δώσει στα παιδιά. Το μόνο που φροντίζει τώρα, και καλώς το φροντίζει, είναι να προσφέρει μια καλή εκπαίδευση στα παιδιά, δηλαδή να του δώσει τα εφόδια, ώστε όταν μπορέσει κάποια στιγμή να βγει στην αγορά εργασίας, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα εφοδιασμένος. Παρ' όλα αυτά, δυσκολεύονται οι γονείς να πληρώσουν εγκαίρωση. Και εσείς έχετε προσαρμόσει τις... Προφανώς. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την αποπληρωμή των διδάκτρων σε πιο χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Από εκεί και πέρα το κάθε ιδιωτικό σχολείο φροντίζει έτσι ώστε να ανταπεξέλθει και να βοηθήσει αυτούς τους γονείς να ανταπεξέλθουν οικονομικά έναντι των διδάκτρων. Έχετε αλλάξει κι εσείς τον τρόπο που αντιμετωπίζετε. Έχετε αναγκαστεί, δεν γίνεται κι αλλιώς, φαντάζομαι. Όχι, εμείς ζητούσαμε εδώ και δεκαετίες την απελευθέρωση των διδάκτρων. Mm-hmm. Και μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι είναι προς τιμή και του κυρίου Σκορδά και του κυρίου Χατζηδάκη που τόλμησαν και απελευθέρωσαν τα διδάκτρα. Αυτό οδήγησε σε έναν υγιή ανταγωνισμό. Mm-hmm. Αυτό που τόσα χρόνια τους το ζητούσαμε, το εφαρμόσαμε τα τελευταία 2 και 3 χρόνια και βλέπετε ότι. Προς όφελος των γονέων, βέβαια. Προς όφελος των γονέων, ναι, γιατί τα διδάκτρα είναι πτωτικά πλέον. Έχετε μια τάξη μεγέθους για αυτές τις μειώσεις? Τα τελευταία χρόνια πρέπει να ξεπερνάνε οι μειώσεις των διδάκτρων το 30 με 35%. Mm-hmm. Να πάμε και στον κύριο Παυλάκο, γιατί τώρα είμαστε σε λίγες ώρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Τα παιδιά αγωνιούν, μαζί αγωνιούν και οι γονείς. Βέβαια, κάποια παιδιά θα απογοητευτούν. Όχι όμως δίκαια. Θα πρέπει να τους αφήνουμε πάντα ένα μεγάλο παράθυρο ανοιχτό, ότι δεν τελειώνει τίποτα εκεί, τώρα αρχίζει. Και ίσως είναι και μια ευκαιρία για πολλά από αυτά να ξανασκεφτούν τον κλάδο τον οποίο θέλουν να ακολουθήσουν. Εσείς κάντε μου σας παρακαλώ μια γενική εκτίμηση προς τα παιδιά σε ποιες σχολές κατευθύνονται. Γενικότερα οι επιλογές των μαθητών τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει. Μια σημαντική αλλαγή που διαπιστώνουμε εμείς είναι ότι πλέον και οι μαθητές και οι γονείς προσέχουν πάρα πολύ τις σχολές που θα επιλέξουν, κυρίως αν πρόκειται για τμήματα τα οποία βρίσκονται εκτός του τόπου κατοικίας, γιατί πλέον οι σπουδές αποτελούν ένα αρκετά κοστοβόρο θέμα για μια ελληνική οικογένεια. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πολύ σημαντική έτσι, αλλαγή, αν θέλετε, στην νοοτροπία, όπου εκεί έχει μπει και στο παιχνίδι, αν θέλετε, η ιδιωτική εκπαίδευση, η δευτεροβάθμια υπάρχει χρόνια. Δυστυχώς η τριτοβάθμια στην Ελλάδα δεν υπήρχε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει κάπως καλυφθεί αυτό το κενό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και φυσικά τα κολέγια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό που υπάρχει, που φαίνεται σαν σημαντική αλλαγή των γονιών κατά πρώτο λόγο και φυσικά και των μαθητών στη συνέχεια, είναι ότι έχουν αρχίσει να απορρίπτουν επαγγέλματα τα οποία έχουν άμεση σύνδεση με το δημόσιο τομέα. Εκ των πραγμάτων. Όπως θα σας πω κλασικό παράδειγμα, τα παιδαγωγικά. Mm-hmm. Βέβαια, όπως ξέρετε, όλα τα πράγματα στη χώρα μας γίνονται στα άκρα, είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό. Αυτό που συμβουλεύουμε πάντα τους μαθητές και κατ' επέκταση και τους γονείς είναι ότι δεν υπάρχουν καλά ή κακά επαγγέλματα ή να το πω καλύτερα, καλές ή κακές σχολές. Υπάρχουν κατάλληλες ή μη κατάλληλες για το κάθε συγκεκριμένο μαθητή και το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να έχει στο μυαλό του ένας μαθητής είναι να δει η σχολή που τον ενδιαφέρει, το αντικείμενο που θέλει να σπουδάσει, πόσες προσβάσεις έχει αργότερα σε διάφορους τομείς της αγοράς εργασίας οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως υψηλή ζήτηση για τα επόμενα χρόνια. Εκεί λοιπόν θα δείτε ότι και επαγγέλματα όπως παραδοσιακά που τα φοβάται ο κόσμος, φιλόλογος, εκπαιδευτικός κτλ., θα δείτε ότι τελικά έχει πάρα πολλές εναλλακτικές ή ο νομικός για παράδειγμα από αυτές τις νομικής έχει πάρα πολλές εναλλακτικές αρκεί να γνωρίζουν οι μαθητές με ποιο τρόπο θα κάνουν τον κατάλληλο συνδυασμό πρώτου πτυχίου και μεταπτυχιακού στη συνέχεια, ούτως ώστε να βγουν ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας.
Κύριε Κυραηλίδη, ποια είναι τα επαγγέλματα, ποιες είναι οι σχολές που προτιμούν περισσότερο οι μαθητές από τη δική σας εμπειρία στα σχολεία? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει, αν μιλήσουμε προ πενταετίας, ήταν πολύ της μόδας τα παιδαγωγικά και θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Παυλάκο. Αυτό που πρέπει να προετοιμάζει το σχολείο και τα ιδιωτικά σχολεία το κάνουμε συνειδητά πλέον, είναι ότι πρέπει να προετοιμάζει το μαθητή, έχει καταργηθεί το πέρασμα στο δημόσιο. Μέχρι τώρα το ελληνικό σχολείο λειτουργούσε ως θάλαμος πρόσληψη στο δημόσιο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το σχολείο τι πρέπει να κάνει, και αυτό κάνουν τα ιδιωτικά σχολεία, προετοιμάζουν τους μαθητές έτσι ώστε στη ζωή τους να είναι έτοιμοι να αλλάξουν τρεις φορές δουλειά. Να κινούνται σε ένα ευρύτερο φάσμα δηλαδή. Πρόσφατα κάναμε ένα πανελλήνιο συνέδριο που καλέσαμε τον πρώην Υφυπουργό Παιδείας της Αμερικής, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος μας είπε ότι στην Αμερική πλέον το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί έτσι. Mm-hmm. Προετοιμάζει τους μαθητές να τους καθοδηγήσει σε τέτοιου είδους σχολές και με τέτοιες σπουδές, ώστε στη ζωή τους να είναι προετοιμασμένοι να αλλάξουν τρεις φορές δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την συνομιλία.